Γεια χαρά αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σήμερα θα δείξω ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου μπορούμε να εμποδίσουμε τη Microsoft να μας παρακολουθεί από το λειτουργικό το Windows 10. Το κύριο στοιχείο λοιπόν των Windows 10 είναι κυρίως το tracking που υπάρχει. Είναι ένα πρόγραμμα, μια portable application από την οποία μπορούμε να την τρέξουμε σε Windows 10 αλλά επίσης και σε 7-8 αν διαθέτεται λειτουργικό παλαιότερο, κάνει πολύ καλή δουλειά. Μέσω των setting λοιπόν, αφού πατήσουμε Enable Professional Mode, μπορούμε να επιλέξουμε τι μπορούμε να σβήσουμε. Delete Keylogger and Telemetry. Keylogger and Telemetry είναι προγράμματα κρυφά, τα οποία μας παρακολουθούν, μικρά λογισμικά δηλαδή, και καταγράφουν όλες τις κινήσεις που κάνουμε και τα στέλνουν απευθείας στη Microsoft. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Windows 10 πλέον και έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό στο κοινό και πολλοί κόσμοι ψάχνονται πώς να μπορέσει να προστατευτεί. Επίσης, το Windows Defender έχει και αυτό ένα λογισμικό παρακολούθησης μέσω του οποίου καταγράφει όλες μας τις κινήσεις που μπαίνουμε, τι μπλοκάρεται και τι όχι και στέλνονται και αυτά στη Microsoft. Εδώ πέρα κάνουμε disable τα spy tasks. Είναι κάποια κατασκοπευτικά tasks τα οποία μας παρακολουθούν και αυτά και στέλνουν και εκείνα με τη σειρά τους πληροφορίες στη Microsoft. Εμείς θα κάνουμε ένα παράδειγμα εδώ για να δείτε. Πάντα θα το έχετε επιλεγμένο αυτό, Create System Restore Point. Enable Professional Mode για να μπορείτε να επιλέξετε αυτά που θέλετε. Τα Windows 10 Metro Applications είναι όλα αυτά που βλέπετε από κάτω. Τα Mail, Calendar, Maps, βγάζει σχεδόν όλες τις εφαρμογές οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους παρακολουθούν κάθε κίνησή σας με λεπτομέρεια και destroy Windows Pine. Ξεκινάει λοιπόν η διαδικασία. Βλέπετε έχει κάνει το restore εδώ. Σε εμφανίζει ημερομηνία και ώρα. Disable το telemetry. Έχει διαγράψει τα προγράμματα τα οποία σας παρακολουθούν. Επίσης διαγράφει και το Cortana. Αλλά και αυτός με τη σειρά του διαθέτει κάποια συγκεκριμένα πράγματα ή στο εσωτερικό για να μπορεί να σας παρακολουθεί και αυτό, κάνετε ένα restart και έχετε διαγράψει όλα τα key logs τα οποία σας παρακολουθούν. Αν θέλετε να κάνετε disable τα private settings κτλ. Κτλ. Μπορείτε να τα βρείτε από εκεί. Delete OneDrive και στο readme θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες όσον αφορά το κομμάτι αυτό από τα προγράμματα αυτά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Κάντε subscribe στο κανάλι. Σας έχω link από κάτω για να κατεβάσετε το πρόγραμμα, να το εγκαταστήσετε και να το διαχειριστείτε όπως θέλετε εσείς. Να είστε ενήμεροι ότι αν σβήσετε πάρα πολλές εφαρμογές από όσο εδώ, θα ψάχνεστε για λίγο αν χρησιμοποιείτε κάποιες από αυτές, αλλά πιστέψτε με, οι περισσότερες από αυτές είναι καθαρά για tracking και παρακολούθηση από την Google. Όπως επίσης για το Disable Office 2016, έχει και αυτό πάρα πολλά πράγματα μέσα για να μπορεί να εντοπίζει όλες τις κινήσεις, διότι και το Office όπως γνωρίζουμε της Microsoft. Like, subscribe και αφήστε και ένα σχόλιο άμα δείτε κάποια πορεία και μείνετε συντονισμένοι.